Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος της Γερμανίας και της Άγγελα Μέρκελ προσωπικά σε σχέση με το μη καθορισμό κυρώσεων, συγκεκριμένων κυρώσεων κατά της γειτονικής Τουρκίας, έπειτα από την κακή συμπεριφορά προς τις γειτονικές της χώρες Ελλάδα και, Κύπρο, μέλη επίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η Ελλάδα είναι διατεθειμένη, εφόσον δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για το ζήτημα αυτό, να παραπέμψει το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και προφανώς να δεχθεί την ετοιμιγορία του. Και ελπίζω κάποια στιγμή αυτές οι συζητήσεις να μην είναι συζητήσεις απλά διακοσμητικές, οι οποίες γίνονται για να γίνονται, αλλά να καταλήξουν και σε ένα απτό αποτέλεσμα. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί, παρότι το ζήτημα δεν ήταν επίσημα στην ημερήσια διάταξη, αφιερώσαμε τουλάχιστον 3 ώρες συζητώντας για το ζήτημα του COVID. Και νομίζω ότι υπάρχει μια κοινή ανησυχία όλων των ευρωπαϊκών χωρών για το δεύτερο κύμα, το οποίο ήδη αποτυπώνεται στους αριθμούς όλων των ευρωπαϊκών κρατών μελών της Ένωσης. Η Ελλάδα εξακολουθεί να τα πηγαίνει πολύ καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παρά τα αυτά, υπάρχει μια εντονότατη ανησυχία από όλους. Μια ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κρατήσουμε ανοιχτές τις οικονομίες μας, περιορίζοντας ταυτόχρονα την εξάπλωση του ιού, και μια ανάγκη να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική συνεργασία με καθοδηγητή την Ευρωπαϊκή Ένωση για κρίσιμα ζητήματα όπου είναι καλό να έχουμε ευρωπαϊκές και όχι εθνικές πολιτικές. Ένα ζήτημα είναι, παραδείγματος χάρη, τα εμβόλια, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μια πολύ σημαντική πρόοδο. Γνωρίζετε εξάλλου τις λεπτομέρειες, τις συμφωνίες της προαγοράς, τις οποίες έχει ήδη προχωρήσει, τις κατανομές στα κράτη-μέλη με βάση τον πληθυσμό τους, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους μπορούμε να πετύχουμε ένα καλύτερο πλαίσιο συνεργασίας. Να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τις Βρυξέλλες, όπου έχουμε την τιμή και τη χαρά σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του ΦΛΑΖΑ φιλοξενούμε τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Κύριε Παπαδημούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Αγραφιώτη. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις και σε επίπεδο Βρυξελών, κύριε Παπαδημούλη, εκτός από το Είναι Ελλάδα. Και τις τελευταίες ημέρες που έγινε και η Σύνοδος Κορυφής, υπάρχει μια αίσθηση από την πλευρά της κυβέρνησης ότι όλα πήγαν καλά στη Σύνοδο Κορυφής για την Ελλάδα. Όμως οι δηλώσεις αλλά και το γεγονός ότι δεν πήρανε κάποια αρνητικά μέτρα για τους γείτονες, αυτό συνιστά μια ήττα. Έτσι δεν είναι? Κύριε Αγραφιώτη, τον πύχη των προσδοκιών για το τι περιμένουμε από τη Σύνοδο Κορυφής τον έθεσε η ίδια η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με εντολή Μητσοτάκη, μας προανήγγειλε ότι η Σύνοδος Κορυφής θα αποφασίσει κατά του Ερντογάν κυρώσεις που θα δαγκώνουν. Αντί για αυτό, στο κοινό ανακοινωθέν δεν υπάρχει καν η λέξη κυρώσεις. Και αυτό δεν το λες ούτε θρίαμβο, ούτε μεγάλη νίκη, όπως το λέει η κυβέρνηση, και δεν καταλαβαίνω γιατί δηλώνει και πάρα πολύ ικανοποιημένος ο κύριος Μητσοτάκης από τη στιγμή που άλλα είχε προαναγγείλει και άλλα είχε υποσχεθεί. Τον Ιούνιο στη Σύνοδο Κορυφής, όταν λέγαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πακέτο κυρώσεων στο τραπέζι αυτοματοποιημένων για την περίπτωση που ο Ερντογάν αρχίσει πάλι τα παράνομα, τα μονομερή, τα επιθετικά, μας λέγαν περιμένετε το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη στη Σύνοδο Κορυφής αποφάσισαν να περιμένουμε για το Δεκέμβρη. Πολύ φοβάμαι ότι ο Ερντογάν, από τη στιγμή που βλέπει μια Ευρώπη που δεν είναι διατεθειμένη ούτε καν να χρησιμοποιήσει τη λέξη κυρώσεις και όπου το κλώθει, το αναβάλει, το καθυστερεί, γιατί προτιμά να χαϊδεύει παρά να ζορίζει τον Ερντογάν, πολύ φοβάμαι ότι θα τορπιλιστεί και πάλι με ευθύνη της άλλης πλευράς ο διάλογος που ξεκινά με τη μορφή των διερευνητικών εντολών. Και λυπάμαι να πω ότι αμέσως μετά τη Σύνοδο Κορυφής, για όσους αμφιβάλλουν, για όσα διαπιστώνω, ήρθαν οι δηλώσεις του Τσαβούσογλου, πάρα πολύ επιθετικές,
και η νέα αντινάφτεξη της τουρκικής πλευράς που δείχνουν ότι χωρίς ένα ισχυρό πακέτο κυρώσεων στο τραπέζι σαν μοχλό πίεσης προκειμένου Ερντογάν να σταματήσει τους τσαμπουκάδες και να κάτσει σοβαρά στο τραπέζι του διαλόγου, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την προοπτική των ελληνοτουρκικών διερευνητικών επαφών. Θέλουμε το διάλογο, θέλουμε λύση με βάση το διεθνές δίκαιο, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε καλή γειτονία, αλλά χωρίς το μαστίγιο των κυρώσεων, το καρότο του διαλόγου και των υποσχέσεων των ευρωπαϊκών είναι απλώς καροτόσουπα. Και δυστυχώς η απόφαση της Συνόδου Κορυφής είχε μπόλικα καρότα, αλλά μαστίγιο δύσκολα μπορούσε να διακρίνει κανείς. Αρκεί μόνο να συγκρίνει κανείς την απόφαση αυτή τη Συνόδου Κορυφής με την απόφαση της Συνόδου Κορυφής τον Ιούνιο του 2019, όταν ήταν πρόεδρος της Κύπρου και πάλι ο Αναστασιάδης και πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Τσίπρας. Τότε όχι απλώς υπήρξε η λέξη κυρώσεις στο κοινό ανακοινωθέν, αλλά πάρθηκαν και τα πρώτα βήματα εφαρμογής κυρώσεων σε βάρος της τουρκικής ηγεσίας για όσα έκανε παράνομα και προκλητικά στην ΑΟΣ της Κύπρου. Τώρα δεν υπάρχει η λέξη κυρώσεις. Εξαφανίστηκε το πακέτο των προτάσεων Μπορέλ που είχαν εγκριθεί, ένα πακέτο κυρώσεων πιθανών στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Μας έλεγαν ότι αυτό θα το αποφασίσει η Σύνοδος Κορυφής. Δεν το αποφάσισε και φοβάμαι ότι αυτή η τακτική, μέτρα κυρώσεων κατά της Λιθουανίας, χάδια προς τον Ερντογάν, αποθρασύνει τον Ερντογάν. Με δύο λόγια, πέρασε της Μέρκελ στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής, δεν πέρασε του Μακρόν και θα ήταν προτιμότερο η κυβέρνηση να εξηγήσει την μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις κυρώσεις που δαγκώνουν και στο κοινό ανακοινωθέν, παρά να δηλώνει ικανοποιημένη και θριαμβεύσασα σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής. Νομίζω ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ανεξαρτήτως κομματικών προτιμήσεων, έμειναν με μία πικρή, στιφή γεύση από το κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής, γιατί δεν ανοίγει ένα δρόμο εμπιστοσύνης για την προοπτική αυτού του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αλλά και η Μέρκελ αδειάζουν τον κύριο Μητσοτάκη που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί πολύ απλά, κύριε Αγραφιώτη, τα συμφέροντα της Γερμανίας και της οικονομικής ελίτ της Γερμανίας στο θέμα αυτό είναι διαφορετικά από τα συμφέροντα της Ελλάδας. Εμείς που φυλάσσουμε στην εσχατιά της Ευρώπης τα ελληνικά σύνορα που είναι και ευρωπαϊκά, μοιαζόμαστε για το διεθνές δίκαιο, για μια ειρήνη που να στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο, για ένα διάλογο ο οποίος να μην στηρίζεται στην απειλή της στρατιωτικής ισχύως. Δεν θέλουμε πόλεμο, θέλουμε δικαιοσύνη, αλλά δεν παραχωρούμε ούτε ένα χιλιοστό από τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Στη Γερμανία ζυγίζουν πολύ τα συμφέροντα. Ότι η Τουρκία είναι μια χώρα 83 εκατομμυρίων ανθρώπων, ότι αγοράζει όπλα πολλά από τους Γερμανούς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ότι είναι μια μεγάλη αγορά που απορροφά γερμανικές επενδύσεις και επίσης ο Ερντογάν, φιλοξενώντας 3 εκατομμύρια και παραπάνω πρόσφυγες στο τουρκικό έδαφος, παίζει εκβιαστικά με τη στρόφιγγα του προσφυγικού, χρησιμοποιώντας τους ανθρώπους αυτούς ως ένα εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του. Κακά τα ψέματα, τα συμφέροντα επικράτησαν του διεθνούς δικαίου. Αυτή είναι η εξήγηση και όταν είσαι δεδομένος και προβλέψιμος, τότε τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Όταν διεκδικείς, όταν απαιτείς, όταν δεν είσαι δεδομένος, κάτι παραπάνω μπορείς να πετύχεις. Αυτό διδάσκει η ιστορία μας, αυτό διδάσκει και η ιστορία της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας.
Εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία που σας έχουμε κοντά μας, κύριε Αντιπρόεδρε, θα θέλαμε λίγο να μας πείτε χαρακτηριστικά ποιο είναι το κλίμα για τον κορονοϊό στις Βρυξέλλες και αν έχουμε να δούμε πολλά ακόμα σε σχέση με αυτή την πανδημία που πλήττει τη χώρα μας. Κύριε Γραφιώτη, δυστυχώς το τέλος της κρίσης της υγειονομικής που έχει προκληθεί με τον κορονοϊό δεν έχει ακόμη φανεί. Έχουμε μπροστά μας δύσκολους μήνες, ένα δύσκολο φθινόπωρο, ένα δυσκολότερο χειμώνα και στην Ελλάδα, όπου η αρχική υγειονομική επιτυχία εξανεμίστηκε και προβλέπεται μια χειροτέρευση των πραγμάτων. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει τα μέτρα να εφαρμόζονται από όλους και να γίνουν και αυστηρότερα. Εκτός όμως από την υγειονομική κρίση, έχουμε και μια μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση που εντείνεται, μεγάλη ύφεση, μεγάλη αύξηση ανεργίας και τα πράγματα θα χειροτερέψουν κι άλλο. Γι' αυτό χρειάζεται δραστικότερα μέτρα και ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στήριξης των εργαζομένων, των ανέργων, των επιχειρήσεων, γενναιότερη από αυτή που υπάρχει μέχρι τώρα, διότι πάρα πολύ απλά η ύφεση στην Ελλάδα για το 2020 θα φτάσει το 10%, μπορεί και να το ξεπεράσει και ήδη έχουμε μια πολύ μεγάλη ανεργία σε όλες τις ηλικίες με ελλιπή στήριξη των ανέργων. Τα μαντάτα από τις Βρυξέλλες δεν είναι αισιόδοξα. Τα κοινοτικά κονδύλια που αποφασίστηκε να δοθούν στα κράτη-μέλη και τα οποία είναι σημαντικά για την Ελλάδα καθυστερούν, δεν αναμένονται τα ποσά που μας έχουν υποσχεθεί τα 72 δις να έρθουν γρήγορα. Η πρώτη προκαταβολή που θα έρθει το πρώτο εξάμηνο του 2021 θα είναι το πολύ 3 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και αυτά ακόμη δεν τα έχουμε δει. Επί του παρόντος η κυβέρνηση Μητσοτάκη πορεύεται αξιοποιώντας το μαξιλάρι των 37 δις που της άφησε η κυβέρνηση Τσίπρα. Επειδή όμως τα κοινοτικά αυτά χρήματα θα έρθουν, εμείς πρέπει να εργαστούμε για δύο πράγματα. Το πρώτο, να μην καθυστερήσουν κι άλλο. Το δεύτερο, να μην μειωθούν κι άλλο, γιατί από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, για παράδειγμα, που το περιμένει πώς και πώς η Δυτική Μακεδονία που αντιμετωπίζει την προοπτική της απολιγνητοποίησης, στη Σύνοδο Κορυφής, για την οποία πάλι πανηγύρισε ως θριαμβευτής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το κονδύλι αυτό τσεκουρώθηκε. Από 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ η Ελλάδα θα πάρει λιγότερα από τα μισά, περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά καθυστερούν. Τα λεφτά αυτά όμως δεν πρέπει απλώς να απορροφηθούν. Πρέπει να αξιοποιηθούν, που σημαίνει σχέδιο, όχι προχειρότητες, και να πάνε εκεί που πιάνουν τόπο και υπηρετούν τους πολίτες, την οικονομία, την κοινωνία. Όχι στους κολλητούς, μακριά από πελατειακά δίκτυα και διαφθορά και γονατογραφία. Γιατί έτσι, με τέτοια προχειρότητα και εξυπηρέτηση φύλων, χάθηκαν και δεν αξιοποιήθηκαν όπως πρέπει πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ στο παρελθόν. Τώρα, με την κρίση να καλπάζει η υγειονομική και η οικονομική, δεν έχουμε το περιθώριο αυτά τα χρήματα να δοθούν για να υπηρετηθούν πελατειακές σκοπιμότητες, δώρα σε φίλους κτλ. Πρέπει να πιάσουν τόπο για τη στήριξη της χώρας και της κοινωνίας. Για ένα πρόγραμμα επενδύσεων, για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία, που θα δώσει προοπτική σε αυτούς που το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων θα τους πετάξει στο δρόμο. Αν δεν θέλουμε να ζήσουμε έναν κοινωνικό κεάδα στη Δυτική Μακεδονία, χρειάζεται αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης επενδύσεων που να δώσουν δουλειά και προοπτική σε αυτούς που θα χάσουν τη δουλειά τους και το εισόδημά τους με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Και κάτι ακόμη, δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτό το κλείσιμο σε 2-3 χρόνια όπως σχεδιάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Άλλες χώρες έχουν πάρει τράτο 8-10 χρόνια. Η Γερμανία έχει δώσει τράτο στον εαυτό της πάνω από μια δεκαετία, περίπου 15 χρόνια.
αυτή η βιασύνη τους μόνους που εξυπηρετεί είναι ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στον χώρο του φυσικού αερίου και τα οποία έχουν δεσμούς με το κυβερνών κόμμα και τον Πρωθυπουργό. Αλλά εμείς χρειαζόμαστε μια δίκαιη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στην μεταλιγνητική εποχή και αυτό απαιτεί σχέδιο, κονδύλια, κοινωνική φροντίδα, εναλλακτικές επενδύσεις και φροντίδα για τους πιο αδύναμους. Γιατί αλλιώς θα γίνει αυτό αφορμή για μια κοινωνική ερήμωση. Εσάς κύριε Παπαδημούλη, εσάς θεσμικά θα σας έχουν ενημερώσει στο Ευρωκοινοβούλιο για την πορεία δημιουργίας εμβολίου? Γιατί εντάξει, ο κόσμος εδώ ανησυχεί και δεν ξέρω, ακούγεται κάποια εμβόλια τα καταργούν, κάποια δεν πήγαν καλά. Κάποια θεσμική ενημέρωση έχετε? Βεβαίως, οι ειδικοί αποφεύγουν κατηγορηματικές δηλώσεις. Υπάρχει μια εντατική έρευνα για εμβόλια. Ορισμένα από αυτά είναι πιο μπροστά στα στάδια των δοκιμών. Τίποτε ακόμη όμως δεν έχει κλειδώσει και δεν έχει οριστικοποιηθεί. Γι' αυτό συνιστώ στους πολίτες σε αυτά τα θέματα να ακούν μόνο τους ειδικούς και όχι αυτούς που παριστάνουν τους ειδικούς. Πριν από ένα μήνα έγινε μεγάλος θόρυβος γιατί ο Έλληνας Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, διαβεβαίωνε ότι το Δεκέμβριο θα έρθουν στην Ελλάδα τα εμβόλια και θα υπάρξει μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού. Μακάρι να ήταν έτσι. Δυστυχώς ακόμη δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, γι' αυτό και δεν το λένε οι επίσημοι και οι ειδικοί. Και με την ευκαιρία να πω ότι πρέπει η κυβέρνηση να ακούει τους ειδικούς και να μην κάνει τα δικά της. Να μην ζητάει απλώς από τους πολίτες να ακούν τους ειδικούς. Η ίδια πρέπει να ακολουθεί τις συμβουλές των ειδικών, πράγμα που καθόλου βέβαιος δεν είμαι ότι συνέβη για τον τρόπο με τον οποίο άνοιξε ο τουρισμός, για τον τρόπο με τον οποίο άνοιξαν τα σχολεία, για τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται παστομένοι σαν σαρδέλες οι άνθρωποι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα αστικά κέντρα. Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Παπαδημούλη, και να σας αποδεσμεύσουμε. Κάνετε μία ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία έχει διεθνείς διαστάσεις, θα έλεγα, σχετικά με ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια? Είναι το σκάνδαλο με το όνομα FinCEN. Πρόκειται για μία μεγάλη επιχείρηση ξεπλήματος χρήματος ύψους 2-3 εκατομμυρίων ευρώ από εγκληματικές δραστηριότητες, εμπόριο ναρκωτικών, όπλων, πορνεία, φοροδιαφυγή μεγάλης κλίμακας, στην οποία είναι αναμεμειγμένοι και οι γίγαντες του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή οι τράπεζες που ενισχύει η Ευρωπαϊκή Ένωση με λεφτά των φορολογουμένων κλέβουν το Δημόσιο Ταμείο, τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντας εγκληματική δραστηριότητα, το έγκλημα του Λευκού Κολάρου. Αυτό που ζητώ με αυτή την ερώτηση, πέρα από την καταγγελία του φαινομένου, είναι να υπάρξει ένας ισχυρός ευρωπαϊκός μηχανισμός για να πιάνεται στη δαγκάνα αυτός που πάει να ξεπλύνει βρώμικο χρήμα, γιατί μέχρι σήμερα οι άμυνες και οι έλεγχοι είναι αναποτελεσματικοί. Χωρίς ισχυρή ευρωπαϊκή και παγκόσμια συνεργασία δεν μπορεί να πιαστεί αυτή η εγκληματική δραστηριότητα. Και μέχρι στιγμής το θέμα είναι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Πιστεύω επίσης ότι οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα πρέπει να ψάξουν ειδικά και εκείνο το σκέλος αυτών των παράνομων συναλλαγών ξεπλήματος χρήματος που αφορά στην Ελλάδα, για να δούμε τι βρίσκεται από πίσω. Γιατί υπάρχει σε αυτό το παγκόσμιο διεθνές σκάνδαλο και ελληνικό κομμάτι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε, για τα όσα είπατε στο δελτίο μας και μας διαφωτίσετε για πολύ σημαντικά θέματα της επικαιρότητας και εδώ στην Ελλάδα φυσικά και στην Ευρώπη. Και εύχομαι να έχουμε σύντομα συζήτηση πάλι για ευχάριστα θέματα αυτή τη φορά. Το εύχομαι και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Παπαδημούλης, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, από τις Βρυξέλλες. Και εμείς να πάμε σε μια άλλη είδηση.
η οποία έχει να κάνει. Άρωμα Κοζάνης λοιπόν έχει η επόμενη είδηση, αφού ο Χρήστος Κυρατζούς, ο γνωστός ερευνητής πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνούς φήμης πλέον, χορήγησε αντισώματα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Μίλησες λοιπόν στο δελτίο του Αντένα του Χρήστος Κυρατζούς. Ας ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε ανακοινώσει τα πρώτα αποτελέσματα πριν από μία εβδομάδα περίπου. Έχει δοκιμαστεί το φάρμακο έχει δοθεί σε περίπου 2.000 άτομα μέχρι τώρα. Το υλικό φορτίο, ειδικά στα άτομα που δεν έχουν αναπτύξει το δικό τους νοσηλευτικό σύστημα εναντίον του ιού, το υλικό φορτίο στα άτομα αυτά πέφτει πάρα πολύ γρήγορα. Σε τι ποσοστό, γιατρέ, σε τι ποσοστό? Αυτό που βλέπουμε είναι ο μέσος αριθμός πτώσης του υλικού φορτίου. Και αυτό βλέπουμε ότι το 99% του οικού φορτίου πέφτει μέσα στην πρώτη εβδομάδα με τη χορήγηση του φαρμάκου. Ακόμα και σε άτομα τα οποία έχουν υποκείμενα νοσήματα ή είναι παχύς αρχή όπως ο Αμερικανός πρόεδρος, ή τα έχετε ναι, κάνει στη συγκεκριμένη... ή σε όλες τις ηλικίες. Στη συγκεκριμένη έρευνα σχεδιάστηκε ούτως ώστε να έχει άτομα όλων των ηλικιών αλλά και άτομα με υποκείμενες νόσου. Περίπου το 40% των ατόμων που ήταν στην συγκεκριμένη κλινική δοκιμή είχαν διάφορα υποκείμενα νοσήματα. Υπάρχει σκεπτικισμός από τους συναδέλφους σας ότι πώς χορηγείται ένα πειραματικό φάρμακο στον πρώτο πολίτη αυτής της χώρας. Τι απαντάτε? Πάλι με τα δεδομένα της κλινικής δοκιμής δείξαμε ότι τα αντισώματα είναι απόλυτα ασφαλή. Δεν υπήρχε κανένα έβριμα ασφάλειας στην κλινική δοκιμή. Οπότε φαντάζομαι ότι οι θεράποντες γιατροί του Προέδρου ζήγησαν την ασφάλεια με το ποιο μπορεί να είναι το πλεονέκτημα το να χορηγηθούν τα αντισώματα αυτά. Και από την ισορροπία διάλεξαν ότι η χορήγηση των αντισωμάτων υπάρχει περίπτωση να μπορεί να τον βοηθήσει. Σε τι φάση βρίσκεται τώρα η διαδικασία έγκρισης? Γιατί φαντάζομαι ότι μετά τη χορήγηση στον Αμερικανό Πρόεδρο η διαδικασία πρέπει να είναι ταχύτατη, έτσι δεν είναι? Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι θετικά. Ελπίζουμε στην συνέχεια, καθώς αναλύουμε τα δεδομένα από όλο και περισσότερα άτομα, ανακοινώσαμε τα αποτελέσματα για τα πρώτα 275. Έχουμε ακόμα πάρα πολλά άτομα να αναλύσουμε και να δούμε ακριβώς πώς έχει δράσει το φάρμακο. Αν μπορέσουμε και δείξουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η τάση να δείχνουμε ότι τόσο το υλικό φορτίο πέφτει όσο και τα συμπτώματα πέφτουν, τόσο και μπορούμε να αποφεύγουμε ο κόσμος να πηγαίνει στα νοσοκομεία κτλ. Νομίζω θα είμαστε όλο και πιο κοντά στο να γίνει κάτι, να μπορέσει κάτι να δοθεί σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Την Παρασκευή το πρωί ο γιατρός του Αμερικανού Προέδρου σηκώνει το τηλέφωνο, επικοινωνεί μαζί σας και σας ανακοινώνει ότι θέλουμε να του χορηγήσουν αυτό το οποίο εσείς ερευνάτε τόσο πολύ καιρό. Τα συναισθήματά σας θα ήθελα. Είναι και εσάς και της ομάδας και του κυρίου Γιακόπουλου. Είναι σίγουρα μια σφραγίδα εμπιστοσύνης και δείχνει μια εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα που έχουμε ανακοινώσει μέχρι τώρα, στα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε ανακοινώσει μέχρι τώρα. Σίγουρα αυτό. Αλλά και πάλι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας από τους πολλούς ασθενείς που έχουν πάρει τα αντισώματα αυτά. Και ελπίζουμε να έχει θετικές επιπτώσεις στην υγεία τόσο τη δικιά του όσο και σε όλων των άλλων που έχουν πάρει τα αντισώματα. Ήταν ο συμπατριώτης μας κυρίες και κύριοι Χρήστος Κυρατζούς, ο οποίος έδωσε τα αντισώματα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Καταλαβαίνετε ότι η Κοζάνη πλέον ακούγεται σε όλη τη διεθνή κοινότητα και σε όλο τον κόσμο. Και να παραμείνουμε στο θέμα, αφού έχουμε τη τιμή και τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στο δελτίο του ΒΛΑΣ τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνη, τον Χάρη Τζεβεκίδη. Κύριε πρόεδρε, γιατρέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Βλέπω μία ανησυχία στον κόσμο, γιατρέ μου, σε σχέση με τις εξελίξεις με τον κορονοϊό, αφού όσο πάει πλησιάζει πολύ κοντά στην καθημερινότητά μας, δηλαδή τι γίνεται. Βλέπουμε στα σχολεία να γίνονται απολυμάνσεις επειδή βρέθηκαν κρούσματα. Βλέπουμε το γεγονός χθες στα δικαστήρια που έγινε, που έκλεισαν και δύο μέρες. Τι συμβαίνει, γιατρέ μου, βλέπετε αυξητική τάση σε σχέση με τον κορονοϊό? Πρέπει να φοβόμαστε? Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς είχαμε κάποια επεισόδια στην πόλη της Κοζάνης τα οποία δεν ήταν ευχάριστα και φάνηκε ότι υπήρξε μια αιστεία υπερμετάδοσης. Θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί σήμερα γίνεται η εκτεταμένη εχνηλάτηση, για να δούμε λοιπόν σε ποια έκταση έχει φτάσει αυτό το γεγονός. Θα
θα πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλους μας ότι ακόμα και αν δεν τον βλέπουμε, ο ιός είναι παρόν και δυστυχώς ο καθένας μας, είτε έχει συμπτώματα είτε δεν έχει συμπτώματα, δυστυχώς μπορεί να είναι φορέας και μπορεί να μεταδίδει τον ιό. Επομένως, αυτά τα οποία λέμε εδώ και 7 μήνες περίπου, αυτά θα πρέπει λοιπόν να τα επιτέλους να τα εφαρμόσουμε. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι και τις αποστάσεις και τις απολυμάνσεις στα χέρια μας, αλλά και το κομμάτι της μάσκας, όλα αυτά τα όπλα θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ καλό αυτό το οποίο ακούσατε νωρίτερα από το συμπατριώτη μας και αυτό το οποίο ήμουν πολύ χαρούμενος που το άκουσα. Λοιπόν, ωραία τα αντισώματα αυτά θα έρθουν πιθανά κάποια στιγμή, μπορεί να έχουμε κάποιες λύσεις στο μέλλον, σήμερα δεν τις έχουμε όμως αυτές τις λύσεις. Επομένως θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτές τις κλασικές μεθόδους μέχρι να γίνει ευρεία χρήση των άλλων μεθόδων, τα οποία ούτως ή άλλως τα γνωρίζουμε και εμείς. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν κουβόμαστε κάνουμε έναν τιτανικό ορό, έτσι. Αν λοιπόν κάποια στιγμή μπορέσουμε να το κάνουμε και αυτό και με τον κορονοϊό, πραγματικά θα το βάλουμε στην άκρη και δεν θα έχουμε όλη αυτή τη φασαρία που έχουμε τώρα. Οι διασωληνωμένοι γιατρέ μου αυξάνονται συνεχώς. Αυτό το πράγμα δημιουργεί στην κυβέρνηση μεγάλο άγχος, γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο θα αυξηθεί ο αριθμός αυτός στους χειμερινούς μήνες και όταν έχει κρύο. Εσείς πιστεύετε ότι το σύστημα της Δυτικής Μακεδονίας αντέχει και πότε θα χτυπήσει κόκκινο, πιστεύετε? Κοιτάξτε, αντέχει. Το αντέχει είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σχετικό αυτή τη στιγμή. Γιατί και σε αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα είμαστε με υπεράνθρωπες προσπάθειες από πλευράς όλο το προσωπικό των νοσοκομείων μας, έτσι και των δύο νοσοκομείων μας. Καλό θα είναι να κρατήσουμε τους αριθμούς χαμηλά. Αν αυτοί οι αριθμοί αυξηθούν, όπως μπορείτε να φανταστείτε, δεν υπάρχουν άπειροι πόροι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα το ποιος είναι ο ακριβής αριθμός που θα γίνει το BAM και αυτό δεν μπορεί να το προσδιορίσει κανένας, γιατί πάντοτε βρίσκονται κάποιοι άλλοι τρόποι, υπάρχουν εναλλακτικές δηλαδή μέθοδοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να μπορέσουμε να κρατήσουμε στη ζωή κάποιους ανθρώπους. Αλλά λέω ξανά ότι δεν χρειάζεται δηλαδή, να αρχίσουμε ο πανικός αμάν αυτή τη στιγμή φτάσαμε τελείως στο σύστημα, δεν έχουμε κρεβάτια στην εντατική. Θα υπάρξουν διαφορετικές αντιμετωπίσεις νέων πραγμάτων. Δηλαδή θα πάνε κάποια χειρουργία ή κάποιες άλλες κλίνες οι οποίες χρειαζόταν για αλλού, δεν θα διατεθούν αλλού, θα κινδυνεύσουν οι συνάνθρωποι μας από κάτι άλλο πιθανά για να μπορέσουν να καλύψουν αυτούς που κινδυνεύουν τώρα άμεσα. Αυτές όμως οι εισαγωγικά λύσεις ή οι προτάσεις οι οποίες γίνονται, ξέρετε, είναι καλό, είναι έκτακτες για έκτακτες καταστάσεις και καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται. Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Μάλιστα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλη αυτή η πανδημία, γιατρέ μου, δηλαδή με την έννοια Κοιτάξτε, ότι... Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα πρέπει να κάνουμε ξανά προσπάθεια όλοι μαζί, όπως κάναμε την πρώτη φορά, και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας μας, δυστυχώς, μπορεί να είναι ένας από αυτούς ο οποίος φέρει τον ιό. Άρα θα πρέπει να προσέξει η συμπεριφορά του ο καθένας μας στο τι συμβαίνει. Εννοείται ότι όταν έχουμε το παραμικρό σύμπτωμα θα πρέπει λοιπόν να το διερευνούμε. Θα πρέπει να ζητούμε τη βοήθεια ή τη συμβουλή, την ιατρική συμβουλή από τον γιατρό μας. Και να μην καθόμαστε ή να μην βγάζουμε μόνοι μας διαγνώσεις, πολύ δε περισσότερο. Ξέρετε γιατί πια υπάρχουν πληροφορίες μέσα στο διαδίκτυο. Ο καθένας μπορεί να μεταφράσει όπως θέλει κάποια συμπτώματα ή να εφησυχαστεί ή τέλος πάντων από την άλλη μεριά να γίνει. Ούτε το ένα είναι σωστό. Είναι τρελαδί και να πει αμάνα εδώ τώρα τι κάνουμε. Ούτε το ένα είναι σωστό, ούτε υπερβολική δηλαδή ο υπερβολικός φόβος, αλλά ούτε και ο εφησυχασμός. Κάτι ενδιάμεσο. Θα πρέπει λοιπόν όταν έχουμε ένα από τα συμπτώματα, είτε κάνουμε πυρετό, είτε έχουμε ένα βήχα, είτε έχουμε ένα συνάχι, θα πρέπει να πάρουμε την γνώμη από τον γιατρό μας. Και σίγουρα όταν έχουμε συμπτώματα, αυτοαπονομονόμαστε μόνοι μας. Πάμε και μπαίνουμε σε απομόνωση. Μπαίνουμε σε ένα αυτοπεριορισμό. Δεν μπορεί να βγαίνουμε να κυκλοφορούμε. Γιατί δυστυχώς μπορεί να μεταδώσουμε αυτόν τον ιό στους υπόλοιπους ανθρώπους και να κάνουμε διασπορά.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, γιατρέ μου, να σας αποδεσμεύσω. Θα συστήνατε στην περιοχή μας να πάρθουν περαιτέρω μέτρα, όπως είναι ο περιορισμός της εστίασης ή η κυκλοφορία, κάτι ανάλογο που έγινε στην Αθήνα? Έχουμε δηλαδή, πιστεύετε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο τέτοιο που πρέπει ο κόσμος να περιοριστεί κι άλλο? Αυτό μέσα σε εισαγωγικά θα απαντηθεί στις επόμενες ώρες, όπου θα ολοκληρωθεί ένας μεγάλος αριθμός από τεστ και από εθνελατήσεις που έγιναν σήμερα. Μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ όχι μόνο σήμερα, και αύριο πιθανά. Οπότε θα δούμε ποια είναι η έκταση την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη, τι διασπορά και τι διάδοση είχαμε. Πιστέψτε με ότι αν τελικά αυτή η διάδοση που εγώ απεύχομαι είναι μεγάλη, σίγουρα θα πάρθουν μέτρα περιοριστικά για να μην υπάρχει αυτή η διασπορά. Ήδη από ό,τι ξέρω σήμερα κάποια σχολεία δεν λειτουργήσαν, έφυγαν τα παιδιά. Φαντάζομαι ότι θα πάρθουν αυτά τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν, τόσο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όσο περισσότερο ασφάλεια και λιγότερη διασπορά της νόσου. Μάλιστα. Γιατρέ μου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Και να πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις καταλήψεις, που μίλησε το πρωί στο Open ο πρόεδρος Σολμέ και αναφέρθηκε σχετικά με αυτή τη μάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ Υπουργείου και μαθητών, και στη μέση βρίσκονται οι καθηγητές φυσικά, για το θέμα τι πρέπει να γίνει με τις καταλήψεις, αν θα πρέπει να γίνουν τηλεδιασκέψεις και όλα αυτά που απασχολούν τη μαθητική κοινότητα και την εκπαιδευτική κοινότητα. Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Αυτό που μπορούμε να πούμε σε μια πρώτη καλή είδηση, ναι, είναι ότι χθες το απόγευμα επικοινώνησε μαζί μας η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, η κυρία Γκίκα. Ναι. Και τελικά η κυρία Κεραμέως θα μας συναντήσει την Πέμπτη. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει πρακτικά ότι από 18 Σεπτεμβρίου ζητούσαμε συνάντηση. Η Υπουργός στις 8 Οκτωβρίου θα συναντηθεί μαζί μας. Με τι αιτήματα προσέρχεστε σε αυτή τη συνάντηση? Με όλα αυτά που γνωρίζετε και ορισμένα άλλα θέματα που έχουμε όσον αφορά τις εκλογές για την περιφερειακά συμβούλια. Για τα κλειστά σχολεία, για τις συνθήκες, για τις πολυάριθμες τάξεις. Αυτά τα έχουμε. Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπε και ο γονέας από την Πάτρα. Ο κ. Πατρινός, ναι. Ακριβώς, ο κ. Πατρινός. Και το γονεϊκό κίνημα και το μαθητικό κίνημα και το εκπαιδευτικό κίνημα έχουν κοινά αιτήματα, διότι μας αφορά η ασφάλειά μας. Ναι. Ξέρετε, τα αιτήματα έχουν σαν βάση την ασφάλεια. Βέβαια, ο κύριος Πατρινός είπε ότι θέλει διάλογο με ανοιχτά σχολεία. Ναι, και εμείς το ίδιο λέμε. Ναι. Και εμείς λέμε ασφαλή σχολεία και ανοιχτά σχολεία. Mm-hmm. Εφόσον ο Υπουργός Παιδείας προχωρήσει σε όλα αυτά τα οποία ζητούμε, φυσικά τα σχολεία θα ανοίξουν και θα είναι ασφαλή. Μήπως θα έπρεπε να ανοίξουν τα σχολεία, να πάνε επιτέλους τα παιδιά στο σχολείο και να κάνετε το διάλογο? Κοιτάξτε, αυτές είναι αποφάσεις των μαθητών. Δεν παρεμβαίνω, ναι, σε αυτό. Ρωτάω την άποψή σας, κύριε Τίπρο, ναι, λόγω της ιδιότητάς. Βεβαίως, το ζήτημα είναι ότι αυτός ο διάλογος, ο οποίος θα γίνει την Πέμπτη, θα πρέπει να λήξει γρήγορα και να έχει αποτελέσματα. Δηλαδή πρέπει, κυρία Υπουργός, πλέον να τοποθετηθεί σε όλα αυτά που λέμε. Mm-hmm. Υπάρχουν σχολεία, κατά πρώτον, τα οποία έχουν λιγότερα τμήματα και περισσότερες αίθουσες. Mm-hmm. Και τμήματα μεγάλα. Εκεί πρέπει ο Υπουργός να κάνει την πρώτη παρέμβαση και να πει ότι εκεί θα διαχωριστούν τα τμήματα. Θα πάτε. Αυτό είναι ένα πρώτο καλό μέτρο. Θα πάνε οι συναδελφοί σας? Τι εννοείτε? Λέω, θα πάνε οι συναδελφοί σας, θα συνεργαστούν με αυτό, διότι υπάρχει ένα ερώτημα αν υπάρξουν παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας και πει ότι ξέρετε κάτι, στο σχολείο που έχουμε, εσείς μιλάτε για αίθουσες στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, ναι, στο ίδιο φιλιακό. Ναι, στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, βέβαια. Α, όχι εκτός. Εκτός αυτή τη στιγμή, αυτό έπρεπε να είχαμε προετοιμαστεί από το καλοκαίρι. Ανέβησκε τώρα 50 αίθουσες, θα πω εγώ. Θα πηγαίνατε, κύριε Πρόεδρε? Φυσικά θα πηγαίναμε. Μάλιστα. Κύριε Καραγκούνη, τι λέτε? Γιατί εμείς θέλουμε να κάνουμε μάθημα. Δεν θέλουμε να βρισκόμαστε έξω από τις καταλήψεις και να παρακολουθούμε τους μαθητές μας και να τους βάζουμε. Οπτικά Κάτανας. Εδώ και 36 χρόνια προσφέρουμε λύσεις και μοναδικές προτάσεις σε γυαλιά οράσεως, ηλίου, φακούς επαφής, ακουστικά βαρικοείας, παρέχοντας εξαιρετική ποιότητα, αισθητική και καλές τιμές σε συνεργασία με τις περισσότερες από τις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς.
Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών μας, έχοντας την απόλυτη τεχνολογική και επιστημονική κατάρτιση και με συνεχή ενημέρωση σας προσφέρουμε τις πιο καινοτόμες και σύγχρονες λύσεις για τα μάτια σας. Οπτικά Κάτανας σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Γιατί σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στο Δελτίο και νομοσχέδιο θα κατεβάσει το Υπουργείο Ενέργειας και ο αρμόδιος Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης σχετικά με την ταχεία μετάβαση των λιμνητικών περιοχών στη νέα εποχή. Μια δίκαιη μετάβαση την οποία η Δυτική Μακεδονία έχει ανάγκη σε αυτό το σημείο. Και να καλησπερίσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων του ΦΛΑΣ τον βουλευτή Νομού Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη, που έχουμε την τιμή και τη χαρά να τον φιλοξενούμε. Κύριε Αμανατίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Κύριε Μανατίδη, ξέρω ότι είστε καθοδόν και Αθήνα και βέβαια γνωρίζω ότι είστε και από τους συντελεστές αυτού του νομοσχεδίου. Έχετε συχνή επικοινωνία με τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος θέλει να υπάρξει μια ταχεία μετάβαση σε όλη αυτή τη διαδικασία και θέλω να μας δώσετε τα φώτα σας σχετικά με το τι συμβαίνει. Κοιτάξτε, το σχέδιο νόμου, μάλλον να πούμε κάτι άλλο καταρχήν, το γνωστό ως Master Plan, που επί της ουσίας είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης για τη μεταλλιντική περίοδο, είναι σε φάση διαβούλευσης. Γιατί είναι σε φάση? Γιατί είναι όλοι πεπισμένοι βαθιά ότι τίποτα δεν μπορεί να σχεδιαστεί και να είναι ρεαλιστικό εάν δεν αποτυπώσει την άποψη των τοπικών φορέων, δηλαδή της αυτοδιοίκησης, των πολιτών και των άλλων φορέων. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα μέχρι τέλος του Οκτώβρη να υπάρξει αυτή η ανάδραση από τις τοπικές κοινωνίες. Και κατόπιν θα γίνει τελική σύνθεση αυτού που λέμε Master Plan, δηλαδή του αναπτυξιακού προγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει ζώνες ανάπτυξης, κίνητρα ανάπτυξης και χρήσης γης, που θα πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουμε με τον τρόπο αυτό στη θεσμοθέτησή τους και στην συμβολή τους στην μετά λιγνίτη, όπως μάθαμε να λέμε, εποχή. Επομένως, τώρα είναι η κρίσιμη περίοδος να βγει από όλους μας αυτό που ονομάζω δημιουργική φαντασία, δηλαδή να προσθέσουμε και να δώσουμε αξία στα κείμενα τα οποία έγιναν από ανθρώπους ειδικούς που έχουν διεθνή εμπειρία. Και δίνουμε μεγάλη αξία σε αυτό. Κύριε Βουλευτά, σήμερα διάβαζα στα ενεργειακά site ένα δημοσίευμα που λέει η απολιμνητοποίηση θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και όχι από κονδύλια της Ευρώπης. Κατά πόσο είναι αληθές αυτό? Κοιτάξτε, μέχρι τα μέχρι τώρα γνωστά, δεν διάβασα αυτό που λέτε, θα το δω όμως, μέχρι τα γνωστά μέχρι τώρα, οι πηγές χρηματοδότησης είναι το Εθνικό Ταμείο Διοίκησης Μετάβασης, το Ευρωπαϊκό Γνωστό Ταμείο Διοίκησης Μετάβασης, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι το ΕΣΠΑ, το Εθνικό ΕΣΠΑ, το Τοπικό ΕΣΠΑ, είναι οι διάφορες μορφές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Υπάρχει ένα καλάθι, όπως τα λέγαμε, χρηματοδοτήσεων, οι οποίες εκτιμώ ότι είναι πολύ σημαντικές προκειμένου να πάμε την περιοχή μας σε μια νέα εποχή. Βέβαια, ο μεγαλύτερος εχθρός πλέον δεν είναι τα χρήματα. Εκτιμώ ότι είναι ο χρόνος. Και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε τις δυνάμεις μας, να μικραίνουμε τους αναγκαίους χρόνους και γι' αυτό λέω ότι ένα ειδικό θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση των έργων ανάπτυξης στα πλαίσια της μετάβασης θα πρέπει να συνταχθεί και να εγκριθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Και τις τελευταίες μέρες είχατε αρκετές συναντήσεις και συνεργασίες και με αρμόδιους φορείς και της Θεσσαλονίκης, με την κυρία Αντωνίου, από ό,τι είδαμε, ναι, και με υπουργούς σχετικά με διάφορα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό που απασχολεί πολύ κόσμο είναι το θέμα της Γούνας, που βρίσκεται σε τέλμα, ναι, τώρα λόγω του κορονοϊού. Τι αποφασίσετε, κύριε Μανατίδη? Κοιτάξτε, αυτό που αποφασίσαμε στην τελευταία τηλεδιάσκεψη ήταν ότι θα πρέπει να βρούμε λύση για τρία σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, να κάνουμε ένα καλάθι χρηματοδότησης έτσι ώστε οι εκτροφείς των γουνοφόρων να καλύψουν τις ανάγκες σε τροφές για τους επόμενους 18 μήνες, αρχής γενομένης από το νέο έτος, και γι' αυτό το προετοιμάζουμε από τώρα, γιατί θέλει και το χρόνο του. Συμφωνήσαμε εκεί να υπάρξει τελικά, κατόπιν και των δικών μας έτσι προτάσεων και εισηγήσεων, να υπάρξει μια πρόταση από το ίδιο το Υπουργείο, να παντρέψει δηλαδή τις χρηματοδοτήσεις που εκτιμά ότι έχει, να συμφωνήσουμε επ' αυτού και να εφαρμοστεί. Το δεύτερο σκέλος είναι η αναγκαιότητα η οποία διαγνώστηκε από τις εκτροφείς και από τις εκπροσωπήσεις τους, τις συλλογικές εκπροσωπήσεις, ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να υποκαταστήσουμε εντός εισαγωγικών τη δραστηριότητα του Δημοπρατηρίου της Κοπεχάγης, το οποίο άρχισε να έχει προβλήματα. Μέχρι τώρα
δεν υλοποιήθηκαν δύο δημοπρασίες, γιατί μέσω αυτών θα παίρναν λεφτά οι εκτροφείς γνωφόρων ζώων σαν προκαταβολές για να αγοράσουν τροφές. Για το λόγο αυτό, από 71 εκτροφεία είμαστε στα 65 τώρα, δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα, και επειδή η γνώση υπάρχει, οι άνθρωποι υπάρχουν, τα κτίρια υπάρχουν, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε και στην περιοχή της Καστοριάς και της Γιάτιστας, που είναι ένα παγκόσμιο κέντρο στη Γούνα, να δημιουργηθεί ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να γίνει πρώτη μελέτη βιωσιμότητας για ένα δημοπρατήριο, αξιοποιώντας εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην Καστοριά, έτσι ώστε αυτό που έφτιανε η Κοπεχάγη να το κάνουμε εμείς και να εμπλέξουμε και το τραπεζικό σύστημα στην προσπάθεια αυτή. Φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον από τους Γενικούς Γραμματείς ΕΣΠΑ Οικονομικών, ήταν και η κυρία Αντωνίου, όπως είπαμε, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου των Εκτροφέων, πέρανε μου, και στοχοθετήσαμε ότι το πρώτο βήμα είναι μια μελέτη βιωσιμότητας. Άλλωστε αυτό έχει συνδεθεί και με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι προς την κατεύθυνση αυτή, απλώς την ημέρα εκείνη ταξίδευε και δεν μπορούσε να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη, και φαίνεται ότι κάτι καλό πάει να γίνει και στον τομέα αυτό. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα να στηρίξουμε τον κλάδο της Γούνας, όπως ξέρετε, και επίσης να πω ότι μπορεί τελικά η εκδίωξη του πλαστικού, να το πω πολύ απλά, ξεκινώντας από τα μπουκάλια νερού και ούτω καθεξής, να βοηθάει τελικά και να είναι ένα όπλο στα χέρια των εκτροφέων γουνοφόρων ζώων σχέση με την πλαστική γούνα. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, και μπορεί να είναι θετικό τελικά για μας. Και μια επανάσταση θα είναι, κύριε Μανατίδη, αν γίνει αυτό. Και βέβαια η τεχνοτροπία των γουνοποιών της Σιάτιστας αλλά και της Καστοριάς θα δώσει άλλη πλέον άλλη δυναμική σε αυτό το κομμάτι. Και θα ήθελα να μας πείτε αν σας είναι, δεν ξέρω αν σας έχει έρθει προσχέδιο προϋπολογισμού. Νομίζω ότι κατατίθεται στη Βουλή σήμερα αύριο, από Δευτέρα. Οπότε, δηλαδή σήμερα πηγαίνοντας στο γραφείο στην Αθήνα, πιθανόν θα το δω στα email μου. Μάλιστα. Οπότε, την άλλη εβδομάδα σας δεσμεύουμε να ξαναβγείτε στο Δελτίο για να μας πείτε για σχέση με τον προϋπολογισμό, ποια θα είναι τα καινοτόμα πλέον για την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία, τι θα έχει ο προϋπολογισμός για την περιοχή μας. Ναι, βέβαια πάντοτε ο προϋπολογισμός δεν λέει συγκεκριμένα πράγματα για συγκεκριμένες περιοχές, όνει και καλά. Αποτυπώνει όμως τη στρατηγική για το επόμενο έτος στα θέματα της οικονομίας. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα προβλέπονται πάλι μειώσεις, θα προβλέπονται δράσεις και ποσά που εξυπηρετούν την επιχειρηματικότητα και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της πανδημίας. Αυτό τουλάχιστον είναι σίγουρο. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση για τους ανθρώπους, τους αυτοκινητιστές, κύριε Μανατίδη, οι οποίοι δίνουν έναν αγώνα για την, αφού στην απολιγνητοποίηση θίγουν τη δουλειά τους και η εργασία τους. Έχετε κάνει κάποιες ενέργειες? Έχω κάνει ενέργειες, άσχετα αν δεν δημοσιοποιήθηκαν, γιατί πολλές φορές αξίζει κανείς να βλέπει την ουσία τους. Είμαι σε μια εξελικτική φάση με τις ενέργειες με τους αυτοκινητιστές. Νομίζω ότι μπορεί με βάση τη λογική να εξευρεθεί μια λύση. Ο Περιφερειάρχης ήδη έχει πάει στην Αθήνα και προς την κατεύθυνση εξεύρεσης μιας λύσης. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό και να δώσουμε κυρίως προοπτική. Γιατί και να αντιμετωπίσουμε τώρα την μεγάλη ανάγκη για δουλειά των ανθρώπων αυτών, 52 φορτηγά αν θυμάμαι καλά, λόγω της διαδικασίας και των κανόνων που λειτουργεί η ηλεκτρική ενέργεια, είναι σίγουρο ότι στο επόμενο διάστημα θα ξαναέχουν πρόβλημα. Υπάρχει μια δυνατότητα με τις εργολαβίες που είχαν και με αυτήν την οποία είχαν φτάσει λίγο πριν την υπογραφή να πάρουν μια πνοή ίσως ενός χρόνου, αλλά έχουμε και μερικές σκέψεις οι οποίες θα αποτυπωθούν εκεί που πρέπει για μια πιο βιώσιμη λύση στα οικονομικά, όχι στα φορτηγά, στα οικονομικά τους. Και αυτή η σκέψη μας θα γίνει πιο εξειδικευμένη τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή αν μιλήσουμε μετά 10 μέρες μπορεί να έχω να σας πω επ' αυτού νεότερα. Θα ξαναμιλήσουμε, και εδώ, κύριε Μανατίδη. Είναι ευκαιρία, αν έχετε χρόνο και μου επιτρέπετε ασφαλώς, να πω το εξής, ότι είναι κάτι το οποίο βλέπουμε και δεν σας κρύβω ότι θα δούμε ακόμα και με νομοθετική ρύθμιση να το στηρίξουμε, είναι το ότι θα πρέπει να υπάρχει ρήτρα εντοπιότητας. Δεν μπορεί να έρχονται στην περιοχή επενδυτές,
να επενδύουν στην περιοχή και ο εξοπλισμός, τα μέσα που θα χρησιμοποιούν, να μην μπορούν να παραχθούν, πρέπει πρώτα να μπορούν να παραχθούν και να κατασκευαστούν από επιχειρήσεις της περιοχής μας. Θα είναι 40% των επενδύσεων, θα είναι 50%. Είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε. Αυτό το ονομάζουμε ρήτρα εντοπιότητας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές επιχειρήσεις που συνεργάζονται ακόμα και τώρα για την κατασκευή της μονάδας στο Λεμαΐδα 5, άλλες που είναι υπεργολάβοι τους και επομένως μπορούμε να έχουμε πραγματικά μία ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα αυτό. Και στις επόμενες ημέρες και προς την κατεύθυνση αυτή θα ληφθούν πρωτοβουλίες. Και κάτι τελευταίο, κύριε Βουλευτά, η ένταση και η διαμάχη που υπάρχει σε κάποιες τοπικές κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης σχετικά με την δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων, έχετε γνώση του θέματος? Ναι, όχι μόνο γνώση, αλλά εγώ έχω προχωρήσει. Τις επόμενες ημέρες πάλι θα ανακοινώσουμε μία πρωτοβουλία, όπου, και όσο και αν σας φαίνεται πιθανόν λίγο δύσκολο, θα δείτε ότι θα συνυπάρχουν οι μεγάλοι επενδυτές και οι τοπικοί πολίτες που θέλουν να επενδύσουν προς όφελός τους. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία μέχρι και σήμερα συνεχίζονταν. Νομίζω ότι συμφωνήθηκαν μερικά πράγματα και θα δείτε λοιπόν πώς μπορεί να υπάρξει συνύπαρξη των μεγάλων και των μικρών εντός εισαγωγικών εννοώ των τοπικών επιχειρηματιών ή επενδυτών, των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν ένα φωτοβολταϊκό των 500 ή δύο των 500 για να έχουν 1000 κιλοβάτ, ή των ενεργειακών κοινοτήτων που θέλουν να αναπτυχθούν από κατοίκους της περιοχής μας. Λοιπόν, θα έχουμε μια θετική εξέλιξη και την οποία θα την συζητήσουμε έτσι κι αλλιώς. Ναι, με το χωροταξικό, με τα βοσκοτόπια θα κάνετε κάποια ενέργεια, δηλαδή να οριοθετούν κάποια βοσκοτόπια για να μην ενοχλούνται και αυτοί οι άνθρωποι που βοσκάνε τα... Ασφαλώς. Ασφαλώς. Κοιτάξτε, όταν λέμε να μετεξελίξουμε το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής μας, εννοούμε ότι ασφαλώς πρέπει να αναπτυχθεί η γεωργία, η κτηνοτροφία, η μεταποίηση, πρέπει να προσδώσουμε υπεραξία στην παραγωγή την τοπική, παράλληλα όμως και την ανάπτυξη των επενδύσεων στα θέματα ενέργειας και ούτω καθεξής, γιατί όλοι δεν μπορούν να γίνουν ενεργειακοί επενδυτές, όπως είναι φυσικό. Για το λόγο αυτό, μία χωροθέτηση των ζωνών που θα πρέπει να γίνει για το επόμενο διάστημα, χωρίς να αποστερούμε τη δυνατότητα όλων όσων ξεκίνησαν, είτε είναι επενδυτές, είτε είναι ενεργειακές κοινότητες, συνεταιρισμοί της περιοχής, να μην τους αποστερούμε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, πρέπει να μπουν κανόνες και σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν μπορεί να γίνονται μεγάλες επενδύσεις φωτοβολταϊκών στην περιοχή και να μην υπάρξει μέρημνα να βελτιώνουν αυτοί οι επενδυτές, και εξ όσων γνωρίζω είναι πρόθυμοι να το κάνουν, τις υποδομές στήριξης της κτηνοτροφίας. Εννοώ δηλαδή ότι όταν γίνεται ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό των 100 MW, γιατί να μην έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν, γιατί ξέρω ότι οι επενδυτές έχουν διευρυμένους ορίζοντες, να ενισχύσουν, να μεταφέρουν νερό για τα κοπάδια, να κάνουν ποδόλουτρα, να κάνουν στέγαστρα, για να βοηθήσουν και τους ανθρώπους της περιοχής. Και να μην ξεχνούμε το 3% του τέλους ΑΠΕ. Σας θυμίζω μόνο ότι ένα φωτοβολταϊκό των 200 MW δίνει 500.000 τέλος ΑΠΕ, από τα οποία τα 365.000 δίνονται για έργα περιβάλλοντος και ανάπτυξης των κοινοτήτων που είναι εγκατεστημένα τα φωτοβολταϊκά, και το 1 τρίτον, δηλαδή 165.000 από τις 500, πάει στους λογαριασμούς ρεύματος των κατοίκων. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος, να συνδυάσουμε δηλαδή τις δυνατότητες και τις παροχές που δίνονται από τις μεγάλες επενδύσεις, αλλά και τις ανάγκες να στηρίξουμε την κτηνοτροφία μας και να παντρέψουμε αυτά τα συμφέροντα, τα καλώς νοούμενα συμφέροντα όλων των μερών, για να οδηγήσουμε την περιοχή μας σε μια νέα εποχή. Διαφορετικά, όταν ο ένας προσπαθεί να μην επενδύσει για τη λογαριασμό της τοπικής κοινωνίας της κτηνοτροφίας εν προκειμένου, και ο άλλος διαμαρτύρεται ότι θέλει να βοσκήσει τα ζώα του, αντιλαμβάνεστε ότι δεν κάνουμε καθόλου βήμα. Είμαστε στάσιμοι. Στα θέματα αυτά πρέπει να βρεθούν λύσεις και βρίσκονται μέσα και από το τέλος ΑΠΕ.
Πάρα πολύ θετικές εξελίξεις, κύριε Μανατίδη, μας μεταφέρετε. Πάρα πολύ ευχάριστα νέα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό και ευχαριστούμε και για την πληροφόρηση που μας δώσατε και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα και ναι, για άλλα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας. Και για άλλα θέματα, όπως είπατε, ναι. Και για αυτό το θέμα που είπατε νωρίτερα και ορθώς εντοπίσατε, την ανάγκη συνύπαρξης των μεγάλων επενδυτών με τους τοπικούς. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, κύριε Μανατίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ευχάριστα νέα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σαμανατίδης, ο βουλευτής Κοζάνης Νέας Δημοκρατίας. Και εμείς να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με τα λειτουργικά και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τις διαδικασίες των λειτουργικών. Ξέρετε πολύ καλά ότι το Roots Race θα πλεύσει πάλι νότια της Κρήτης, όπως λέει η Γενή Σαφά και άλλες τουρκικές εφημερίδες, και αυτό προκαλεί μια αναστάτωση στην κυβέρνηση. Και φυσικά ξέρουμε ότι το Γιαβούζ επέστρεψε στην Κυπριακή ως στο λιμάνι του, αλλά ενδεχομένως να ξαναβγεί πάλι στα ανοιχτά της Ανατολικής Μεσογείου. Για να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την 3η 6 Οκτωβρίου ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γεν Στόλτενμπεργκ. Ο επικεφαλής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα έχει συναντήσεις τόσο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και με τους Υπουργούς Εξωτερικών Νίκο Δένδια και Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο. Μία ημέρα νωρίτερα, ο Γεν Στόλτενμπεργκ θα επισκεφθεί την Άγκυρα, όπου θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών Μεβλού Τσαβούσογλου και άλλους ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Η διπλή επίσκεψη Στόλτενμπεργκ σε Άγκυρα και Αθήνα έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση για την ίδρυση μηχανισμού στρατιωτικής απεμπλοκής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο Γεν Στόλτενμπεργκ χαιρέτησε την εξέλιξη αυτή, λέγοντας ότι αυτός ο μηχανισμός θα βοηθήσει στη δημιουργία χώρου για τις διπλωματικές προσπάθειες των δύο χωρών. Παρότι αναμένουμε το πότε θα ξεκινήσουν οι διερευνητικές και θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε μια εικόνα για την έναρξή τους, βλέπουμε ότι από την Τουρκία συνεχίζονται κάποιες δηλώσεις σχετικά αμφίσιμες που δημιουργούν ένα πρόβλημα, είτε για τα κυριαρχικά τους δικαιώματα στο Αιγαίο, τα οποία θα υπερασπιστούν, είτε για τα δικαιώματά τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό? Πιστεύετε ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην έναρξη των συζητήσεων? Δεν αναμένουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, τουλάχιστον με την πληροφόρηση που έχουμε μέχρι στιγμής, αλλά ακόμη δεν έχει οριστεί η ημερομηνία επανέναρξης των ερευνητικών επαφών. Εμείς από πλευράς μας είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διερευνητικές επαφές ανά πάσα στιγμή. Την Κεντρική του Επιτροπή δημιούργησε πλέον το ΜέΡΑ25 ως ένα νέο σύστατο κόμμα και ο Γιάννης Βαρουφάκης έκανε τις πρώτες προγραμματικές δηλώσεις σχετικά με το που κινείται και που θα κινηθεί φυσικά το κόμμα ΜέΡΑ25 την επόμενη περίοδο. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Με τα λάθη μας, με τις παραλήψεις μας, την απειρία μας, αλλά και την αγνότητα, τη συνέπεια και το μεράκι μας. Με το πάθος μας για δικαιοσύνη, ισονομία, ελευθερία και δημοκρατία. Για την υπεράσπιση των αδύναμων. Για τους ανθρώπους, όχι για τα αξιώματα. Γι' αυτό σας καλώ να κοιτάξετε ψηλά. Προς τη νίκη. Ναι, ξέρω, υπάρχει, ιδίως στους κόλπους της αριστεράς, κάτι το ελκυστικό σε μια χαμένη υπόθεση. Τι πιο ρομαντικό από μια μεγαλειώδη ήττα σε πόλεμο που είναι αδύνατο να κερδιθεί. Όχι όμως για μας. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς τους ρομαντικούς. Είμαστε από τους άλλους ρομαντικούς. Όπως για τον Πικάσο η ζωγραφική ήταν πολεμικό εργαλείο, έτσι για μας ο ρομαντισμός, η πολιτική αξιοπρέπεια και ο πολιτισμός είναι όπλα που χρησιμοποιούμε για να νικήσουμε. Στόχος μας δεν είναι ένα 5 ή ένα 10%. Στόχος μας είναι να μεταλλάξουμε και να αλλάξουμε την κοινωνία. Σκοπός μας είναι το ΜέΡΑ25 να παραδώσει την εξουσία στο Δήμο. Στο Δήμο που η ολιγαρχία έχει αποκλείσει από την αποκαλούμενη δημοκρατία της. Στην προώθηση και στη δημιουργία μιας μεγάλης ενεργειακής κοινότητας στη Δυτική Μακεδονία, αποσκοπεί ο Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Δυτικής Μακεδονίας, με τους εκπροσώπους να μιλούν στη συνέντευξη τύπου σχετικά με το εγχείρημά τους, το οποίο είναι ένα εγχείρημα το οποίο θα φέρει πάρα πολλά χρήματα στη Δυτική Μακεδονία, θα γίνουν πολλές επενδύσεις και φυσικά θα μπορούν να μετέχουν και άλλοι άνθρωποι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Στην κάμερα επιμιλήθηκε ο Μιχάλης Τεμέλκος. Ας δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Όπως ξέρετε, μπήκαμε δυναμικά στην εποχή της απολιγνητοποίησης. Η περιοχή μας, η οποία πρωταγωνίστηκε για πάρα πολλά χρόνια στον τομέα της ενέργειας μέσα από τις λιγνητικές μονάδες, αυτόν τον καιρό λόγω της ταχείας διαδικασίας της απολιγνητοποίησης δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση και κοινωνικά και οικονομικά, και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή, κυρίως στις θέσεις εργασίας, διότι όπως ξέρετε η περιοχή μας αναπτύχθηκε τα 50 προηγούμενα χρόνια
με βάση την ΔΕΗ και με βάση τους λιγνίτες. Ταυτόχρονα γίνεται μια αλλαγή πορείας από τον λιγνίτη ως μέσο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και πάλι φαίνεται ότι η περιοχή μας πρωταγωνιστεί, γιατί το κλείσιμο των λιγνικών μονάδων και της ΔΕΗ στην περιοχή αφήνει ένα μεγάλο και πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που είναι τα μεγάλα και ισχυρά δίκτυα μεταφοράς της ενέργειας. Άρα ο βασικός λοιπόν στόχος αυτής της πρωτοβουλίας, την οποία θα την αναλύσει μετά ο κύριος Ζιγούρης το πώς θα γίνει αυτό το σχέδιο, είναι ένας. Μέσα από τη μαζική συμμετοχή στις ενεργειακές κοινότητες που θα δημιουργήσει ο Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών, να μπορέσουν χιλιάδες πολίτες Δυτικής Μακεδονίας να εξασφαλίσουν ένα σταθερό και μόνιμο εισόδημα για τα επόμενα 20 χρόνια. Νομίζω ότι είναι η μοναδική ευκαιρία και πρέπει να αξιοποιηθεί, γιατί οποιασδήποτε άλλες πρωτοβουλίες, όπως είναι τα master plan τα οποία θα ανακοινωθούν, θα δώσουν μια προοπτική, αλλά δεν θα δώσουν γρήγορο αποτέλεσμα. Η πρόταση που εμείς κάνουμε μπορεί να δώσει γρήγορο και σίγουρο αποτέλεσμα. Όπως ανέφεραν και οι προλαλήσαντες, η απολιγνητοποίηση ήρθε. Αρκετοί το προηγούμενο διάστημα ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα. Ουσιαστικά όμως ομολογούμε ότι ως τοπική κοινωνία πιαστήκαμε αδιάβαστοι και μάλιστα περιμένουμε πολύ περισσότερα από όλους τους άλλους να κάνουν κάποια προσπάθεια με σκοπό να αναπληρωθούν οι θέσεις ανεργίας ή και το εισόδημα, που ως δύο βασικές συνέπειες απολιγνητοποίησης, χωρίς όμως να βάζουμε τους εαυτούς μας μέσα σε αυτό το πλάνο. Εδώ ακριβώς ερχόμαστε και εμείς οι ίδιοι με τη συγκεκριμένη μας πρόταση, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες Δυτικής Μακεδονίας να επενδύσουν από το υστέρημά τους και από το εισόδημά τους στις ΑΠΕ, ειδικά στα φωτοβολταϊκά, με σκοπό το εισόδημα να παραμείνει στην περιοχή. Αντιλαμβάνεστε όλοι, δεν θέλω να γίνω πάρα πολύ αναλυτικό στο συγκεκριμένο θέμα, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνουν επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά και να γίνουν από τοπικούς. Διότι οι ξένες και μεγάλες εταιρείες, ναι, μεν θα δώσουν το πρώτο διάστημα θέσεις εργασίας και κάποιο εισόδημα στην περιοχή, αλλά από εκεί και πέρα το εισόδημα που θα καρποθούν από την παραγωγή, από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας θα φύγει και θα πάει είτε στην έδρα τους, είτε και στο εξωτερικό. Οι ενεργειακές κοινότητες σε αντιδιαστολή με τους ιδιώτες, με τους μεμονωμένους ιδιώτες επενδυτές, έχουν κάποια πλεονεκτήματα. Πώς? Έχουν την εγγυημένη τιμή μέχρι και το 1 ΜΒ. Ενώ οι μεμονωμένοι επενδυτές είπαμε ότι φτάνουν μέχρι τα 500 kW για κάθε έργο, οι ενεργειακές κοινότητες για κάθε έργο φτάνουν μέχρι το 1 ΜΒ. Η αυξημένη η εγγυημένη τιμή, συν 10% από την τιμή αναφοράς. Άλλο πλεονέκτημα των ενεργειακών κοινοτήτων είναι ταχύτερη αδειοδότηση και μειωμένη εγγυητική επιστολή. Η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων και ιδίως τοπικών επενδυτών. Και ευνοϊκότερη όρη δανεισμού. Όταν οι τράπεζες βλέπουν πολυσυμμετοχικά σχήματα, αυτό σημαίνει ότι βλέπουν πολύ πιο πιστικά την πρόταση για να τη χρηματοδοτήσουν. Βεβαίως, τίθεται και το ερώτημα αν στα επόμενα νομοσχέδια ή και στο master plan, όπως αναφέρθηκε ο Πρόεδρος, αν θα δίνεται η δυνατότητα στις ενεργειακές κοινότητες άμεσα ή έμεσα να συμμετέχουν σε αναπτυξιακά προγράμματα, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι μπορεί και να υπάρξει επιχορήγηση σε κάποια ειδικά θέματα, όπως της ανάπτυξης των δικτύων ή έστω αν βρεθεί μια φόρμουλα χωρίς να... αφού πληρούνται και οι όροι του ανταγωνισμού που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Επίσης, η ενεργειακή κοινότητα, ένα προτέρημα, είναι η απαλλαγή από την υποχρέωση της καταβολής του ετήσιου τέλους διατήρησης του δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Απαλλαγή των μελών των ενεργειακών κοινοτήτων από την ασφάλιση των ΕΦΚΑ. Έχει και μειονεκτήματα. Τα μειονεκτήματα των ενεργειακών κοινοτήτων είναι το οργανωτικό και διοικητικό κόστος. Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν μιλάμε για πολυσυμμετοχικά σχήματα, έχουν αυτά τα κόστη, και γιατί κάποιοι πρέπει να εργαστούν, κάποιοι πρέπει να οργανώσουν όλη αυτή την κατάσταση, είναι η γραφειοκρατία, η οποία κοστίζει. Δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι χρειάζονται, επειδή μιλάμε για μεγάλα έργα, χρειάζονται μεγάλες εκτάσεις, δημοτικές ή δημόσιες, κάθε μία έχει την ιδιαιτερότητά της.
Φυσικά, ένα μειονέκτημα που θεωρείται προς το παρόν είναι η δυνατότητα της συμμετοχής των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή γιατί οι ίδιοι θα πρέπει να πάρουν ειδική άδεια από την υπηρεσία τους. Τέλος, ότι θα θέλαμε μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση της φορολογική αντιμετώπιση στις ενεργειακές κοινότητες. Ίσως να το δούμε όμως στην πορεία, γιατί ανακοινώθηκαν ειδικά φορολογικά κίνητρα, ίσως να υπάρξουν τροποποιήσεις. Το πιέζουμε και από την πλευρά του Συλλόγου. Βεβαίως, εδώ εμείς θέτουμε έναν δικό μας διαχωρισμό και λέμε ότι ενώ ο νομοθέτης ορίζει ότι τα μέλη των ενεργειακών κοινοτήτων πρέπει να είναι 50-1% από την τοπική κοινωνία, εμείς βάζουμε ακόμη ένα μεγαλύτερο στόχο, το 80% σε πρώτη φάση, και αν φυσικά φτάσουμε αντιπρόεδρο και το 90% ευχής έργων, με μόνο σκοπό, ξαναλέμε, να μείνει το εισόδημα στην περιοχή. Για να έχετε μια εικόνα, φανταστείτε ότι αυτές είναι οι 6 ενεργειακές κοινότητες. Το καθένα αποτελεί ένα έργο του 1 MW, γιατί επαναλαμβάνω ότι με την νομοθεσία πρέπει τα έργα να γίνουν αδιαδοτικά και περιβαλλοντικά μέχρι το 1 MW. Αναλογιστείτε ότι το κάθε έργο του 1 MW κατασκευάζεται με ενδεικτικό προϋπολογισμό 600.000, άρα το σύνολο του προϋπολογισμού όλου του εγχειρήματος αυτό που σας αναφέρουμε είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Ο τραπεζικός δανεισμός, σύμφωνα με τις συζητήσεις που έχουμε κάνει προς το παρόν, είναι 20%, είναι 80%, και άρα λοιπόν 48 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν η ιδία συμμετοχή είναι 12 εκατομμύρια ευρώ. Τα μερίδια που θα διατεθούν, αν διαιρέσουμε τα 12 εκατομμύρια με τις 5.000 που είναι το ελάχιστο μερίδιο, θα διατεθούν 2.400 μερίδια ακριβώς. Άρα σήμερα στον αέρα, όπως είναι η πρόσκλησή μας, το ποσό το οποίο καλούμαστε να συμπληρώσουμε είναι τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση, όπως αναφέρθηκα, το 20% είναι 120.000 για το κάθε έργο των 600.000, το 1 MW, 480.000 είναι το 80%. Ενδεικτικό επιτόκιο 3,5% σίγουρα, σύμφωνα με τις συζητήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, η διάρκεια του δανείου για 15 έτη και ουσιαστικά στο σύνολο του έτους, στο σύνολο της αποπληρωμής των 15 ετών, θα πληρωθούν από τις 480.000 που έχουμε πάρει, στο σύνολο μαζί με τους στόχους 616.000. Δηλαδή, οι στόχοι που θα καταβληθούν για το δανειζόμενο κεφάλαιο είναι 136.570 ευρώ. Οτιδήποτε άλλες απορίες, στη σελίδα μας στο sefpdm.gr, όπου μπορείτε να βρείτε τόσο την ανάλυση, την χρηματοοικονομική ανάλυση και τα αποτελέσματα, όσο πληροφορίες γενικότερα για την νομοθεσία. Αγαπητοί φίλοι, καλούμαστε την κρίση να την κάνουμε ευκαιρία. Ναι, μπορούμε να βγούμε μπροστά, να δημιουργήσουμε συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης. Οι επενδύσεις των φωτοβολταϊκών έχουν το μοναδικό πλεονέκτημα να μπορούν να αποδώσουν σε πολύ σύντομο διάστημα. Βέβαια, δεν πρέπει να επικεντρωθεί η περιοχή μόνο στα φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά τι καλούνται και τι μπορούν να φέρουν πίσω. Βέβαια, έχουν κάποιες θέσεις εργασίας, αλλά είναι σχετικά λίγες. Όμως, μπορούν να φέρουν πίσω σημαντικό μέρος του χαμένου ΑΕΠ, το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι με την κατάλληλη μόχλευση και επειδή θα δαπανηθούν τα κέρδη στην περιοχή μας, θα έχουμε πολλαπλά ωφέλη. Λέμε ναι στα φωτοβολταϊκά, όμως με τη συμμετοχή της κοινωνίας, με τη συμμετοχή που θα έχει τουλάχιστον το 90% των μελών να προέρχεται από την τοπική κοινωνία. Τα χρήματα και τα κέρδη που θα αποφέρουν το εγχείρημα να μείνουν στην περιοχή μας. Και να περάσουμε στις τελετικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Στην τρίτη αγωνιστική, στην πρώτη κατηγορία, οι γηπεδούχοι ήταν οι πρωταγωνιστές. Πρεμιέρα με πολλά γκόλ είχαμε και στους δύο ομίλους της Β' κατηγορίας. Ρεπορτάζ του Γιώργου Κατσίκα. Τρίτη αγωνιστική στην Α κατηγορία ΕΠΣ Κοζάνης, με τους γηπεδούχους να είναι οι πρωταγωνιστές. Συνολικά το Σαββατοκύριακο είχαμε 5 νίκες γηπεδούχων, 1 ισοπαλία και 2 διπλά. Σημειώθηκαν 25 γκολ. Να δούμε την τρίτη αγωνιστική σε τίτλους. Ξέσπασε στο δεύτερο ημίχρονο η Ανή απέναντι στον Ιωνικό Κρόκο. Ψυχωμένη ήταν η Άρδασα και μπλόκαρε τον Τιτάνα. Πέρασε με επιτυχία το εμπόδιο του δυνατού βοήου ο Εορδαϊκός. Λύγησε το δυνατό καριοχώρι η ΑΕΚ.
σοβαρεύτηκε και καθάρισε στο δεύτερο μέρος ο Μακεδονικός. Το πάλεψαν τα μωρά του ατρομή του. Ντόρτια έριξε ισιάτιστα. Νίκη με ανατροπή για το Βελβεντό. Αέρας 5 μποφόρ στα κύλα. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Τρίτη αγωνιστική, Αοκρόκου Αλιάκου Νιάννης 0-5, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, Τιτάν Σερβίων 0-0, Ατρόμητος Πλεμαίδας, Μακεδονικός Κοζάνης 0-2, Πάο Κύλων, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής 5-0, Μακεδονικός Σιάτιστας Γαλατινή 4-0, Εορδαϊκός, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου 2-1, ΑΕΚ Κοζάνης, Βέρμιο Καριοχωρίου 2-1, Βελβεντό, Δόξα Βερμίου Πύργων 2-1. Στη βαθμολογία, Αλιάκο Νεανής 9 βαθμούς, από 7 Τιτάν Σερβίων, Μακεδονικός Σιάτιστας, ΑΕΚ Κοζάνης και Εορδαϊκός, στους 6 βαθμούς Μακεδονικός Κοζάνης και Βελβεντό, από 4 Μέγας Αλέξανδρος Άρδασης, ΠΑΟ Κύλων, Βέρμιο Καρχιοχωρίου και Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου, στους 3 βαθμούς Ατρόμητος Πτολεμαίδας, χωρίς βαθμό Δόξα Βερμίου Πύργων, ΑΟ Κρόκου, Γαλατινή και Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής. Επόμενη αγωνιστική, η τέταρτη, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας ΑΟ Κρόκου, Αλιάκου Νεανής Ατρόμητος Πτολεμαίδας, Τιτάν Σερβίων ΠΑΟ Κύλων, Μακεδονικός Κοζάνης Μακεδονικός Σιάτιστας, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής Εορδαϊκός, Γαλατινή ΑΕΚ Κοζάνης, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου Δόξα Βερμίου Πύργων, Βέρμιο Καριοχωρίου Βελβεντό. Πρεμιέρα με πολλά γκολ είχαμε στους δύο ομίλους της Β' κατηγορίας. Στον πρώτο όμιλο είχαμε μία νίκη γηπεδούχου, ένα χ και δύο διπλά. Σημειώθηκαν 17 γκολ. Στον δεύτερο όμιλο, στην πρεμιέρα, είχαμε δύο ισοπαλίες και ένα διπλό. Σημειώθηκαν 19 γκολ. Να δούμε τα αποτελέσματα. Στον πρώτο όμιλο, Ιωνικός Κεσαριά 0-4, Μάψα Γιές Παρασκευής, Ακρίτες Κοζάνης 2-2, Αναγέννηση Αργύρου, Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης 4-0, Άνω Κόμι, Ερμής Πλατανορέματος 2-3, Ρεπό για Αναγέννηση Λιβαδερού. Επόμενη αγωνιστική, ΑΕ Κεσαριάς Μάψα Γιές Παρασκευής, Αναγέννηση Λιβαδερού, Ιωνικός, Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης, Ερμής Πλατανορέματος, Ακρίτες Κοζάνης, Άνω Κόμι, Ρεπό, Αναγέννηση Αργύρου. Στον δεύτερο όμιλο, Βυζαντινός ΑΕΤΟΣ, Ηρακλής Δρεπάνου 2-2, Δάφνη Πολυμήλου, ΑΕΠ Ερδίκα 3-3, ΑΕΚ Καλαμιάς, Απόλλωνα Κρινής, αναβλήθηκε αυτό το παιχνίδι, Εθνικός Βατερού, Κοζάνη 2004, 2-7, Ρεπό, η Αναγέννηση Εράτιας. Επόμενη αγωνιστική, Ηρακλής Δρεπάνου, Δάφνη Πολυμήλου, Αναγέννηση Εράτιας, Βυζαντινός ΑΕΤΟΣ, Απόλλωνα Κρινής, Κοζάνη 2004, ΑΕΠ Ερδίκα, Εθνικός Βατερού, Ρεπό, η ΑΕΚ Καλαμιάς. Κυρίες και κύριοι, λίγο πριν κλείσουμε, μια συμπολίτησά μας από την Κοζάνη, η Ευαγγελία, μητέρα τριών παιδιών, έχει την ανάγκη για χρήματα για να δημιουργηθεί, για να μπορέσει να κάνει κάποιες ιατρικές ενέργειες που προβλέπεται και πρέπει να γίνουν. Και γι' αυτό το λόγο έχουν τοποθετηθεί πολλοί κουμπαράδες σε διάφορα σημεία της πόλης, σε πολλά καταστήματα της πόλης, για να βοηθηθεί και ώστε να ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας που έχει. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, πρέπει να δώσουμε και να δείξουμε το στίγμα αλληλεγγύης που έχει κοινωνία, η ελληνική κοινωνία, ανά τους καιρούς και φυσικά στους δύσκολους και χαλουπούς καιρούς που περνάμε εν έτη 2020 εμέσω πανδημίας και μεγάλης οικονομικής κρίσης. Πρέπει να δείξουμε τη στήριξή μας όλοι μας. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του ΦΛΑΣ. Καλή συνέχεια.